Πώς έπεσε εκ του ουρανού έως φόρε, ιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δεν έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί στον ουρανόν, θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράνω τον άστρο του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θέλω αναβεί επί το ύψιν των εφελών, θέλω έστε όμοιος του υψίστου. Εις τον άδειν όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Ισαΐας 14, 12, Παύλα 15. Στα εδάφια αυτά η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι ο Σφόρος ήταν ο ωραιότερος αρχάγγελος που δημιουργήθηκε ποτέ. Τέλειος σε σοφία και ομορφιά. Μερικοί σχολιαστές της Βίβλου πιστεύουν ότι ο Σφόρος καθοδηγούσε τις ουράνιες αγγελικές χοροδίες και φιλούσε την είσοδο του θρόνου του Τριαδικού Θεού. Μία μέρα όμως βρέθηκε ανομία στην καρδιά του. Είπε, θα γίνω όμοιος του υψίστου, θα γίνω σαν Θεός. Ο Εωσφόρος ήταν ο πρώτος μεγάλος θετικός στοχαστής όλων των εποχών, ο πρώτος που διαμόρφωσε την εικόνα του απέναντι στον εαυτό του και οικοδόμησε τη δική του αυτοεκτίμηση και άρχισε να αγαπά τον εαυτό του. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι εξαπάτησε το 1/3 των ωραίων και αναμάρτων αγγέλων του ουρανού. Με εκείνο το τρομερό ψέμα, ακολουθήστε με και θα σας οδηγήσω στη θεοποίηση. Ο Εωσφόρος, ο γιος της αυγής, ηγήθηκε της πρώτης μεγάλης εξέγερσης εναντίον του ιδίου του θρόνου του Θεού. Η ανταρσία αυτή όμως συνετρίφθη. Ο αρχισυνομότης και οι οπαδοί του εξορίστηκαν για πάντα. Ο γιος της αυγής, ο Εωσφόρος, κατάντησε να γίνει ο διάβολος, ο σατανάς, ο άρχοντας του κόσμου τούτου και οι άγγελοι που τον ακολούθησαν, τα αναμάρτητα όντα που τους είχε δοθεί το αυτεξούσιο της ελεύθερης επιλογής, μεταμορφώθηκαν σε δαίμονες που περιμένουν την κρίση του Θεού κατά τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως. Από την αμαρτωλών σωτηρία κεφάλαιον ζήτα περί της αντιθέτου και δαιμονικής υπερηφανίας. Η υπερηφάνεια είναι ρίζα και πηγή κάθε αμαρτίας. Ο διάλογος Γρηγόριος εις τα ηθικά την βγάζει εις τον αριθμό των 7 θανασίμων αμαρτυρέματων και λέγει έτσι: υπερηφάνεια, η βασίλισσα κάθε αμαρτίας, αμέσως μόλις κατοικήσει στον άνθρωπο και εκμαλωτεί στην καρδία αυτού, τον δίδει εις την εξουσία των στρατηγών αυτού να τον θανατώσουν. Η υπερηφάνεια η μετέρα πασών των ανομίων, όπως ο Ισίδωρος την επωνόμασε στον δεύτερο βίβλο της ετυμολογίας αφανισμών πασών των αρετών, ότι ολονών κάνει πόλεμον και εναντιώνεται σε αυτές. Αμή διατί το κυριότερον της είναι να καταφρονεί την υπακοή. Δια τούτο κοινός λέγεται εχθρός της ταπεινώσεως και αντίδικος. Η βαθμή της είναι 5, καθώς λέγει ο αυτός Γρηγόριος εις το 23ο βιβλίο. Γίγνωσκε λοιπόν ότι μερικά αγαθά λέγονται πνευματικά, δηλαδή η χάρις, η προφητεία, το να κάνει σημεία και διάφορα όμοια, αλλά είναι της φύσεως όπως οι γνώσεις, η ευμορφία και οι δύναμεις, αλλά της τύχης, δηλαδή πλούτος, τιμές και άλλα τι αυτά. Αν και τύχη δεν υπάρχει, είναι προνοία Θεού. Τύχη δεν λέγαμε κατά του λόγου τη συνήθεια όπως λέγει ο κόσμος. Όχι να πιστεύουμε τύχη και ριζικών καθώς εφρονούσαν και νόμιζαν οι Έλληνες. Μη γέννητο, αυτά τα χαθά χαρίζει ο Κύριος. Ου λοιπόν σε κάποιον θέλει, καθώς θέλει, όταν θέλει και όσον θέλει. Ο πρώτος λοιπόν βαθμός της υπερηφανίας είναι όταν έχεις μερικά από αυτά και δεν τα γνωρίζεις εκ Θεού, αλλά θα ρίσεις ότι τα έχεις αφ' αυτούς. Ο δεύτερος βαθμός είναι όταν γνωρίζεις πως τα έχεις από το Θεό, αμή όχι χάριτα, αλλά διότι σου πρέπουν, σου αξίζουν και είσαι άξιος να τα έχεις. Ο τρίτος είναι όταν θα ρίσεις και νομίζεις πως έχεις κάποια αγαθά όπου δεν τα έχεις. Ο τέταρτος είναι όταν καταφρονάς τους άλλους και επιθυμείς να σε τιμούν ως αξιότερον από εκείνους. Ο πέμπτος και ύστερος βαθμός είναι όταν καταφρονάς τους ιερούς νόμους και δεν υποτάσσεσαι σε αυτούς καθώς οι όσοι οι πατέρες νομοθέτησαν, ούτως εις την νηστείαν ως αν και εις πάσαν άλλην εκκλησιαστικήν παράδοσιν, και λέγουμε εδώ όπως εις την παράδοσιν του πατρόου εορτολογίου, που πολλοί περήφανοι ασεβείς δεν το αποδέχονται και βγάζουν δικούς τους νόμους των μασονικών κακέκτυπων,
του νέου παπικού εορτολογίου. Εις όλους τους αυτούς βαθμούς είναι αμαρτία αμή, εις τον πέμπτον περισσότερον αμαρτάνει ο υπερήφανος, ότι εις τρόπον τεινά καταφρονά το Θεόν. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση ως δεσπότης ημών, όπου είναι και βασιλεύς και μεγαλειότητα. Και είναι τόσο άφρονες αυτοί οι υπερήφανοι που δεν δέχονται τις απάτες που έχουν γίνει στο νέων παπικών εορτολόγιων του οικουμενισμού, της αποδοχής του 666, των εκκλησιαστικών νόμων και ιερών κανόνων καταφρονητέ. Κρύβουν μεγάλην υπερηφάνεια μέσα τους. Να γιατί λοιπόν δεν δέχονται την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού μας που είναι στο Πάτριον εορτολόγιο. Οι κλάδοι της υπερηφάνειας και θεγατέρες της είναι 12. Περιέργεια, αλαζονία, καινοδοξία, καύχησης, ιδιορυθμία, αυθάδεια, απονία, πρόφασης, προσποιουμένη εξομολόγηση, αποστασία ή παράβαση, ελευθερία σάβια και το ύστερον ή της αμαρτίας συνήθεια ή της παρέχει μία την αν καταφρόνηση των εντολών του Θεού. Αυτά τα 12 εκκλήματα αυξάνουν πολύ την μητέρα τους και αν ποθείς να λυτρωθείς από τάθην, φεύγε και να μισείς τις ίδιες πράξεις. Ο αυτός Γρηγόριος λέγει εις το σίγμα βήτα βιβλίων του κεφάλαιων ΚΒ και ΚΓ ότι καθώς η ταπείνωση είναι σημείο των εκλεκτών του Θεού πως έχουν να απολαύσουν την ουράνια βασιλεία έτσι και η υπερηφάνεια είναι αψευδής μαρτυρία των κολασμένων ότι πως θέλουν η ταπεινωθεί εις τον Άδη να τιμωρούνται αιώνια και τα κατά τα δεσποτικά λόγια πάσο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Όσον δοξάζεσαι άνθρωπο και περηφανέζεσαι μοναχός σου, τόσο είσαι περισσότερον κατεφρονημένος και με μισημένος ενώπιον του Θεού. Ώστις αντιτάσσεται της υπερηφάνης και ταπεινή και διασκορπίζει τας διανοίας της καρδίας αυτών, καθώς είπε ο δεσπότης μας, η ταπείνωση είναι χάρις πασών των χαρίτων, η δε υπερηφάνεια πάντων των αγαθών εμπόδιων και αιτία των εγκλημάτων. Εξ ταύτης γεννάται η αίρεσης, η έχθα, η κλεψιά και άλλα διάφορα τα οποία είναι ως οικοδομές και σπίτια πλησίων ενός πύργου υψηλού θεμελιωμένα, όπου δεν μπορούν οι πόλεμοι να τα ρίξουν διότι ο πύργος τα βοηθά να τα φυλάγει. Έτσι και η υπερηφάνεια δυναμώνει τα επίλοιπα αμαρτήματα και δεν αφήνει να νικήσει ο άνθρωπος. Είναι πολλοί όπου εστρέψαν τα ξένα και αλότρια πράγματα όπου κρατούν αδίκως, αμή αυτά τους κάμνη και εσκίνονται, να τα ομολογήσουν και δεν τα δίδουν. Και πάλι οι φυράργυροι άφηναν τους τας ωφελίας με ευκολία, αμή για να μην πτωχεύσουν και καταφρονούν, για να τα στέργουσουν. Άλλοι πάλι εσυχώρησαν την ύβρη και ατιμίαν, όπου τους έκαναν οι εχθροί τους και άφηναν στο Θεό την εκδίκηση, αμή ούτως αυτός ο δαίμον δεν τους αφήνει να κάνουν το πρόσταγμα του Θεού, αλλά φαίνεται τους ότι αν δεν θανατώσουν τον εχθρό τους, δεν έχουν πρόσωπο να παρουσιαστώσουν εις το παζάρι και να τους ειδώσει οι άνθρωποι. Βλέπεις πόση βοήθεια λαμβάνουν τα επίλοιπα αμαρτήματα από τον πύργο της υπερηφανίας και δεν δύναται τα όπλα των θείων, των θείων φωτισμών ή η βουμπάρδε των διδασκάλων και οι ομιλίες να τα χαλάσουν. Εάν λοιπόν θέλεις να νικήσεις τέτοιον πόλεμο, κάνε τρόπο να ρίψεις τον πύργο της υπερηφάνειας πρώτα και τότε νικάς τα υπόλοιπα. Για να θεραπεύσεις αυτό το ανώνυμα άνθρωπε, παραχωρεί ο Θεός να πίφτει σε άλλα μεγάλα εγκλήματα, το οποίο δεν έκανε ο πάνσοφος ιατρός, εάν αυτό δεν ήταν πάντο των άλλων χειρότερων. Εκαυχήθη ο προφητάναξ λέγοντας, εγώ είπα εν τη ευθυμία μου, μη σε αλευθώ λοιπόν, δεν θέλω αμαρτήσει, και για να τον ταπεινώσει και τον θεραπεύσει ο Κύριος την υπερηφάνεια αυτήν, τον άφηκε και έπεσε στη μοιχεία και φόνο. Υπερηφανεύθη ο Πέτρος όταν έλεγε ο Κύριος στους Αποστόλους ότι έμελον να τον αφανίσουν όλοι εις τα σχήρας των Ιουδαίων, όλοι να φύγουν, και λέγει του, εάν όλοι οι συναπόστολοι μου
σε εγκαταλείψουν, εγώ δε σε αφήνω αν ήξερα να θανατωθώ δια την αγάπη σου. Και δια τάφτην την έπαρσιν αυτού παρεχώρησον ο Κύριος να τον αρνηθεί τρισός και να ταπεινωθεί ύστερο να οδύρετε την ασθένεια αυτού να μην υψηλοφρονεί. Έτσι και πόσοι και ποταπία σκητέοι στην έρημο ενάρετοι όπου έδωκαν στους ανθρώπους δίωκαν τα δαιμόνια από τους ανθρώπους και άλλα πολλά σημεία και τέρατα έκαναν και ύστερα έπεσαν μεγάλα παραπτώματα, κρεοφάγησαν φωνικά πορνίες και εις άλλα διάφορα καθώς φαίνεται εις το μεταφραστήν εις το λαφτσαϊκόν και άλλα βιβλία τα οποία αφήνω διαβραχήτα αμοιώς της θέλει να τα αναγνώσει θα εκπλαγεί και θα ταλαπεινωθεί ολοψύχος επειδή λοιπόν διαθεραπεία της υπερηφανίας παραχωρεί ο Κύριος τι αυτά νομήματα φανερώνω ότι αυτή είναι και απ' όλα χειρότερη πολλάκις δε πάλι αφήνει ο Θεός να καταλούσει κάποιοι ψευδός ότι έπραξαν κάποια ανομία και τούτο το κάνει ο πάνσοφος οι αρτούς για να τους ταπεινώσει απ' την έπαρση και στέλνει εις εταίρας θλίψης για να μην πέσουν εις υπερηφάνεια καθώς το μαρτυρίο ουράνιος Παύλων λέγον εδώ θυμεί άγγελος του σατάν να μην κολαφίζει για να μην υπερηφανευτώ από τη μεγαλειότητα της αποκαλύψεως εις το στάδιο όπου πολεμούν οι αρετέοι με τα σαμαρτίες όταν νικήσει οι αρετοί φεύγουν όλα τα ελαττώματα και μόνο η υπερηφάνεια επιμένει και πολεμά έως θανάτου τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν νικήσεις όλα τα πάθη, ετοιμάσου να πολεμάς την καινοδοξία υπό της οποίας εάν νικηθείς δεν εκατόρθωσες τίποτες. Εάν εσύ λέγω σόφρον είσαι εγκρατείς ελεήμων και να έχεις και άλλας αρετάς διαφόρους τότε μάλιστα φυλάξου από την υπερηφάνεια επιμελώς η οποία δεν φεύγει από τον άνθρωπο αλλά τον πολεμά έως την ώρα του θανάτου. Τότε όπου όλα τα πάθη δεν τολμούν πλέον να πλησιάσουν και αν δεν φυλαχθείς από ταύτην εζημιώθεις όλους τους κόπους σου. Καθώς έπαθαν ο Φαρισαίος εκείνος, όσοι εκατόρθωσε πολλά αρετάς έπειτα τον ενίξην υπερηφάνεια και καταβαίνουν εις το ιερόν εκατεκρίθη ο άθλιος. Όχι μόνο δε έτσι αλλά και άλλοι πολλοί. Ενάρετοι φίλοι του Θεού, περίφημοι ασκητές, ζημιώθησαν του αγώνα αυτών οι ταλέποροι, όπου επέρασαν όλοι τους τη ζωή στην έρημο, εστίοντες χορτάρια άγρια και ολίγων είδωροι ή ξηρών άρτων, χωρίς άλλη παραμυθία του σώματος, έπειτα μόνον δια ένα υψηλόφρονα λογισμό εκολάστησαν. Περί τούτου θέλουμε γράφει εδώ εις το τέλος του λόγου δύο παραδείγματα για να φοβηθούν οι περήφανοι και να ταπεινωθούν εξ όλης της καρδίας ακούγοντες ότι ο ποταπής διαγωγής άνθρωποι απολέστησαν. Ο Ελαάζαρ έκαμε μία νίκη περήφανων όταν εφώνευσε τον ελέφαντα ο οποίος πίπτοντας εφώνευσε τον φωνευτή του και έμεινε υποκάτω του θηρίου απεθαμένος διατί δεν εφυλάχθη με επιμέλεια. Έτσι και εσύ όταν νικήσε ένα αμάρτημα νόμισον ότι ένα θηρίον εφώνευσες, αμή και δεν φυλαχτείς καλώς να φύγεις μακράν της καινορδοξίας, αυτή η νίκη σε εθανάτωσε και νικητής νικάσε μάλλον και αφε αυτού σου φωνεύεσαι. Ο πρώτος ομού αναχωρεί από τον Θεό και ύστερος να επιστρέψει είναι ο υπερήφανος. Κατά πολλά μισά και ευδελίτεται ο πραότατος και ταπεινός στην καρδία την υπερηφάνεια και κατεβάζει την από τον θρόνο και τους ταπεινούς υψώνει. Ετάπεινωσε τον Πέτρο διαμέσου μίας παιδίσχης των Γολιάθ του δια του Δαβίδ όπου ήταν ένα παιδί μικρόν και εφώνευσε το σού τον γίγαντα. Ετάπεινωσε τον Ολοφέρνιν και έκαψε μίαν γυναίκα την κεφαλή του, εξόρισε τον Αδάμα του Παπαρέδωσου, υστέρισε τον Σαούλ και Ροβοάμ από το βασίλειο, εθανάτωσε τον Σεναχηρήμ, του Σεναχηρήμ μερικές χιλιάδες λαών, έπνιξε το Φαραών με όλη τη στρατεία αυτού στην θάλασσα και άλλους πολλούς υπερηφάνους επέδευσε τον Πανάγαθος με πικρότατον θάνατον όχι μόνο ανθρώπους αλλά και τους αυτούς αγγέλους. Όσοι δηλωνώ ότι υπερηφανεύθησαν, εξόρισεν ουρανόθεν από τον ουρανόν και κατέκρινεν αυτούς εις την αιώνια κόλαση. Εκεί λοιπόν η υπερηφάνεια έκαμνε τους αγγέλους δαίμονας και η ταπείνωσης κάμνη θεόν τον άνθρωπο. Φιλά του να μην καινοδοξήσεις ποτέ σου και καν μίαν εντία δεν έχεις να υπεραίρεσαι. Εάν ανομία συνελήφθησε να αμαρτία γεννήθηση ζωή σου όλη με θλίψεις και βάσανα και ο θάνατος ταλαιπωρία. Ό,τι γη ή και εις γη να απελεύσει. Εάν στο χαθιστείς είσαι χώμα και στάχτη και να ενθυμηθείς των βρωμερών τάφουν όπου τελειώνει η δόξα σου και τη ζημία όπου σου προξενεί η καινοδοξία θέλεις να μισήσει ολότερα ενθυμούμενος τη βρώμα την κόπρον τους κόλικας τους οποίους κληρονομείς με τα θάνατον όταν σε καταπατούσουν οι πένιτες όπου εξουθενείς
Εσύ τώρα και καταφρονείς ανόητη, ό,τι σαφροσύνη σου υπερήφανη, γιατί δεν στοχάζεις εκείνο που θεωρείς καθεκάστηνη στα εκκλησίας και κημητήρια, καθώς είναι παράξενο και εναντίον της τάξης να υπερηφανεύεστε, ως της βαστάζει καθόραν επάνω του την απόφαση του θανάτου, ούτως είναι πράγμα παράξενο να καινοδοξείς και να επέρεσαι άνθρωπο, γιατί βαστάζεις την απόφαση της αδαμιαίας παρακοής. Η τέταρτη λοιπόν μέρα φάγεται από αυτού θανάτου, ή δε αν η μέρα φάγεται από αυτού θανάτου αποφανθανίστε. Εάν εις την αρετήν και σοφίαν σου υπερηφανεύεσαι, ή σε άλλη χάρη και επιστήμηνο που νομίζεις να έχεις, όλα είναι δωρεοί και χαρίσματα του Κυρίου, δια τα οποία μέλεις να αποδώσεις λόγων εν ώρα κρίσεως, ή γάρ δυνατή δυνατός τα στήσονται, και τα εξής. Εάρετε εις την ευεργεσία του Παναγάθου Θεού, και πρέπει ως αν περισσεύεις τους άλλους εις αξιώματα, εις σοφίαν, η ανδρία, δύναμη πλούτων και έτερα, ομοίως σωματικά χαρίσματα ή και ψυχικά, λοιπόν σοφροσύνη, εγκράτεια και άλλα αρετάς, τόσο μάλλον πρέπει να ταπεινώνεσαι, ότι όλα αυτά τα δωρήματα άνωθεν εισήν εκτός του Πατρός των Φώτων. Η αμαρτία μόνον και τα εγκλήματα είναι η δικά σου, και αν θέλεις εις αυτά να καυχάσαι, είναι αφροσύνη σου και αγνωσία ανίκαστος. Στίβασε λοιπόν ως αν ένα δεμάτι τα αμαρτία σου και τα αρετάς του πλησίου. Βάλε τα εμπροστέν σου, και τότε κάμε να γνωρίσει τον αμαρτωλόν του λόγου σου και δίκαιον του πλησίον σου, και μη συλλογίζεσαι τα σας αρετάς και των άλλων τα ελαττώματα. Μη βλέπεις το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου και το δεκάρι όπου είναι εις το ειδικόν σου, να μην αισθάνεσαι ή να μην κατακριθείς όσο μεγάλαφος φαρισαίος. Έβαλον ο Θεός τον Αδάμ απέναντι του παραδείσου, όθεν εκπέπτωκε για να βλέπει των ορεκτών και αξιότατων τόπων, όπου δια την υπερηφάνεια αυτού υστερήθη και ταπεινώνεται. Στοχάζου και εσύ καλά την περασμένη σου πολιτεία και ζωή, ότι η ενθύμηση των αμαρτιών είναι κατά της καινοδοξίας ιατριά ωφέλιμος. Πώς είναι βολετό να υπερηφανευθεί ένας κόλλης αχρίος πεφορτισμένος από αμαρτίες, και ένα αγγείον γεμάτο κόπρων και δυσοδία, ή εις τι η επέρεσε και καυχάσε ανέστητε, εις τα στολάς και εμορφάσου ενδύματα, ή ό,τις ανίες και αφροσύνη σου, εις αυτά που ζητάς και διακονάσαι από ουδαμινά και αναξιότερά σου κτίσματα υπερέρεσε, ο ευγενικός άνθρωπος εντρέπεται και ζητά να διακονείται από χωρικούς ανθρώπους και ευτελείς, και υπομένει την φτωχία μάλλον, ή να ζητήσει από χειρότερον του εις την ευγένεια. Ούτως έπρεπε και εσύ καινόδοξε να εσχύνεσαι, ότι πώς διακονάσαι και λαμβάνεις την ευμορφία όπου βαστάς από τα κτίνη και θηρία ανήμερα, τα μεταξωτά τα ρούχα, τις πολύτιμες γούνες όπου φορείς, είναι όπου από ποταπά και ανάξια κτίσματα επαρμένα, δια τούτο εάν καυχάσεις αυτά στασματέας και ζωγραφικές στολίδιες και ζωγραφικές στολές, είσαι ασύνετος. Γιατί λοιπόν υπερηφανέσβεσαι, στάχτη και γη καταπατημένη και άχρηστος, όπου διακονάσαι την τροφήν, την ενδυμασία και ενδύματα από ταπεινότερά σου και αναξιότερα κτίσματα, τι διάφορο λαμβάνεις από τον πλούτον αυτόν και τιμήν την πρόσχερον, δεν είναι η δικά σου ταλέπορε, αύριον αποθένεις, θα αποθάνεις και τα αφήνεις παντέρημα. Ανάξιον άνοιξον τους οφθαλμούς σου, να στοχαστείς τον εαυτό σου, να ειδείς πράγμα όπου να σε κάνουν να ταπεινωθείς και να φοβηθείς την κρίση του μεγάλου Θεού, όπου ενδεχόμαστε ότι ως της γνωρίζει του λόγου του ταπεινώνεται, γιατί ετούτο είναι ιατρικόν κατά της αλαζονίας. Λίαν ωφέλιμον ή της είναι δαιμονικόν ανώμημα, μάλλον οι ανθρώπινοι στοχαζόμενα εκείνα τα υπερήφανα πνεύματα την ευγένειά τους ηγέλτησαν κατά του Θεού εν το ουρανό, και εσύ γη είναι σκόλικα, όπου είσαι εις αυτήν την εξορία και δακρύων κοιλάδα, επέρεσε κατά του Θεού μιμούμενος τον διάβολο, έχοντας εσύ περισσότερη αιτία να ταπεινώνεσαι παρά όπου είχεν οι υπερήφανοι άγγελοι. Τούτο ασου είναι η πρώτη νουθεσία κατά της υπερηφάνειας, δηλαδή πάσαν την εχθρεύεται, πόσον την εχθρεύεται ο πολυεύσλαχος και παράγαθος Κύριος, και δεν εσυχώρεσε τους αγγέλους, αλλά τους εξόρισεν, ουρανόθεν αιώνια. Τι θέλαμεν πάθη λοιπόν εμείς οι ανάξεις κόλικες, εάν νικηθούμε από τη ου του ανομήματος? Στοχάσου την ταλαιπωρία σου, άνθρωπε, ότι η μελέτη της ασθενείας σου δείχνει ποταπώς είναι η ψυχή τε και σώματι,
και θέλεις εύρη και θέλεις εύρη πολλάς αιτίας εις του λόγου σου να εσχυνθείς μάλλον και να υπερηφανευθείς ενθυμούμενος όσον και εις το πνεύμα την ποταπήν και ταπεινήν λύλην όπου εγέννηκες κατά δε την ψυχήν τα διάφορα αμαρτήματα όπου έπραξες και απλώς υπήν όταν ερευνήσεις τα ασθενεία σου τόσον γνωρίζεις την αναξιότητά σου και ταπεινώνεσαι, είπαγε στο λαμβέιτα κεφάλαιον να καταλάβεις τη διψυχία σου και όταν στοχαστείς αυτά ευρίσκεις θαυμάσιον καθώς φαίνεται εις το λαυκαρισαϊκόν πως ρώτησε ένας αδελφός των Αβά Πανδών τι είναι καλύτερον να ησυχάζει μοναχός εις την έρημον ή να υπάγει στο κοινόβιον και απεκρίθη ο γνωστικός γέρο λέγοντας όταν γνωρίζει του λόγου του άνθρωπος ότι ποταπός είναι και να ταπεινώνεται όπου υπάγει μπορεί να στέκει ο αμή εάν υπερηφανεύεται εις την αν τόπον σε κανένα τόπο δεν αναπαύεται. Πόσο βασική είναι η ταπείνωση. Έτι δε αν υπερέρεσαι πως έχεις κάποια αρετή όπου δεν την έχουν οι άλλοι γίνος και ότι αν περισσεύεις εσύ εις αυτήν εις τον πλησία σου εις άλλας πολλά σε υπερβαίνει εκείνος. Λόγου χάρη εσύ νηστεύεις και δουλεύεις περισσότερον και αυτός έχει αγάπη και υπομονή όπου είναι θεαρεστότερα αρεστή από την νηστεία σου και απλώς υπήνεις το χάζου των άλλων τα σαρετάς και τα εγκλήματά σου όπως άνωθεν λέγεται ότι τούτον σε φυλάγει με ταπείνωση πάντοτε και εξάπτει τον πόθον σου εις διόρθωση και έτσι λυτρώνεσαι από τον άνεμο της καινοδοξίας ώστι σου εμποδίζει την απόκτηση της σωτηρίας και θείας χάριτος. Ενόησον ότι οι υπερήφανοι όχι μόνο παρά Θεού εχθρεύονται και έχουν όλες τις ζημιές όπου εγγράψαμε, αλλά και στη ζωή αυτήν τους μισούν οι άνθρωποι, ότι άλλον δεν συχαίνονται τόσο όσο τον υπερήφανο, ώστι μη έχουν εδώ φίλους καρδιακούς, έχει θλίψεις πολλάς εις τας εργασίας. Παίρνετε για μεγάλος και αν δεν τον τιμήσουν ταράσετε και θλίβετε έσωθεν. Οι υπερήφανοι βρίσκονται εις φόβους και κινδύνους πολλούς, εις φιλονικίας και μάχας, διατί συνερίζονται με τους όμοιους αυτών και συζηλώνει ένας του άλλου μεταξύ των. Όπως και στις ιστορίες των Ρωμαίων φαίνεται ότι έδωσε ένας βασιλέας ένα στέφανο πολυτιμότατον, ο δε λαβών αυτών εις τας χείρας του είπε ταύτα. Ο διάδημα ευγενικών μάλλον ή καλότυχων ότι όστις γνωρίζει πόσους περισπασμούς φροντίδαστε και κινδύνους είσαι γεμάτων εάν σε έβρισκεν εις την γη χάμω σε καταφρόνει. Τούτο είπε και ο σοφός βασιλεύς για το διάδημα διότι για την αξία και τα πολύτιμα πράγματα όπου ποθούν εδώ εις τον κόσμο οι υπερήφανοι τα οποία όσον είναι εκλεκτά και χρήσιμα τόσον έχουν κινδύνους και περισπασμούς περισσότερον ότι η υπερηφάνεια είναι δέντρων πεφυτευμένων και αναχυμένων υπό του δαίμονος. Η κλόνη του είναι πολύ υψηλή και δείχνουν εύμορφη αμή είναι αδύνατη και όσο ανέβεις υψηλότερα το σούτρον πέφτεις ελεηνότερα. Τον ταπεινό όλοι τον αγαπούν είτε πτέσιμον άλλον και οποιοδήποτε πτέσιμον και αν έχει ο ταπεινός νικά των θυμωμένων με την υπομονή και την υπερήφανο με την ταπείνωση. Ο Κύριος υψώνει περισσότερον όσοι ταπεινώνονται παρά εκείνους όπου ποθούν να ζητούν τα μεγαλεία. Ύψωσε τον Ιακώβ υπέρ τον Ισάου, τον Ιωσήφ υπέρ τους αδελφούς αυτού, την Άναν υπέρ την Φενάναν, τον Δαβίδ υπέρ τον Σαούλ, τον Τελώνη υπέρ των Φαρισαίων, τον πτωχό Λάζαρο υπέρ των πλούσιων και πλέον τούτων πάντων υπερήψωσε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν ως υπέρ τους άλλους εκουσίως ταπεινωθέντα και τούτο είχε την τελευταία σου νουθεσίαν και χρησιμοτέραν εάν θέλεις να υψωθείς εις δόξαν αιώνιον λοιπόν να μιμάσαι κατά το δυνατόν σου τον Κύριόν μας το χαζόμενος ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε το άνθρωπος ταπεινός για να θεραπεύσει τη μεγάλη πληγή της υπερηφανίας. Ούτου θαύματος ο Θεός εκένωσε εαυτόν και ταπεινώθη το σούτον, εγεννήθης ένα σπήλαιο, ανεκλήθη εις φάθην, επολιτεύθη πολύ φτωχός, επέρασε καταφρονημένος, ένυψε τους πόδας των μαθητών και τέλος πάντων μετά πολλούς υβρισμούς, κολαφισμούς και εμπτέσματα έλαβε σκληρών και κατησχημένων θάνατων. Άσε ντραπόμεν οι αφρόνες υπερήφανοι όπου καταφρονούν το θείον υπόδειγμα. Τι άλλον περισσότερο έκαμε να χρειάζεται για τη σωτηρία μας και δεν το έκαμε ο Πανάδαθος. Μιμήσου λοιπόν το δεσπότη σου Χριστόν, μίσησον την καινοδοξία και πόθησον την ταπείνωση ανευθυσοποίηση. Όλοι αρετέ, τίποτα δεν χρησιμεύουν.
ανταμώνουμε ταπεινούς ανθρώπους. Κάφησε στο ευτελέστερον τόπο. Κάμνε τις ταπεινότερες υπηρεσίες. Μην πει ποτέ σου λόγο ή κάποια πράξη να κάνει όπου να φανίσει στους άλλους καλύτερους. Ή στο φαγητό, ενδύματα, κέτερα αναγκαία του σώματος, τα οποία λείπουν τα περισσά. Ας λείπουν τα περισσά και εύμορφα, μόνο τα χρειαζόμενα έχει. Και απλώς όσον δύνασε, πρέπει να μιμάσαι πάντοτε το Δεσπότη, την Παναγία και πάντα στους Αγίους, όπου υπολιτεύθησαν με άκραν ταπείνωση. Διότι καθώς τα εύκαρπα δέντρα, όσον είναι από τον καρπόν φορτωμένα, το σού τον κλείνουν στη γη, εις τα σκορυφάς αυτών και πλονάρια, έτσι και η πιστή και ενάρτη δούλη του Θεού, όσον αποκτούσιν παρά αυτού ευεργεσίες και χάρες, το όσον γνωρίζουν το χρέος τους και ταπεινώνονται περισσότερο, όσον είναι εις τας αρετάς υψηλότερη, ότι ο Κύριος είπεν, όταν ποιήσομεν όσα μας προστάσει, τότε να λέγομεν πως είμαστε αχροί δούλοι και ανώφελευτοι. Εάν η Θεία Μεγαλειώτησε ταπεινώθη τόσον έως τα νούτου, γιατί να υψώνεται η ανθρώπινη ασθένεια? Ο Άβελ μας ερμήνευσε την αθεότητα, ο Ενόχ την καθαρότητα, ο Νόη την μεγαλοψυχία και την ελπίδα, ο Αβραάμ την υπακοήν και φιλοξενία, ο Ιακώβ την μακροθυμία, ο Ιωσήφ την σοφροσύνη, ο Μωυσής την πραότητα, ο Ιώβ την υπομονή, ο Δαβίδ την αγάπη προς τους εχθρούς και ο Ηλίας τον θείο ζήλων. Αμή ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να διδάξει ταπείνωση λέγον. Μάθετε από εμένα ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία. Διδάσκει όλους εμάς τα σαρετάς όλες, αμέ και σε αυτήν μας και παρακίνα περισσότερον και ως δοχείο των άλλων και θησαυρική φυλάκιν. Τη μακαρίαν ταπεινοφροσύνη. Από την αμαρτωλών σωτηρία κεφάλαιον ήτα. Περί καινοδοξίας. Η καινοδοξία είναι πρωτότοκο στη γατέρα της υπερηφανίας. Δια τούτο πολλάκι λέγεται και αυτή αντί της μητρός της πρώτη των 7 θανασίμων αμαρτημάτων, από την οποία γεννιούνται και έτερα πολλά ελαττώματα. Περί ταύτιση θα να είπαμε λίγο μερικά, επειδή γράψαμε και πολλά για τη μητέρα της. Γνώριζε ακριβώς για να καταλάβεις τη φύση της ότι τα ανθρώπινα τιμητικά αγαθά είναι 5. Έπαινος, τιμή, φήμη, δόξα και εδώ η ευλάβεια. Έπαινος είναι να εγκομιάζεις κάποιον με αγαθά λόγια για την αρτή αυτού. Τιμή είναι να προσέξεις και να τον ευλαβήσεις σημείων της αυτού εκλεκτότητος, ότι είναι εκλεκτός. Φήμη είναι μία φανέρωση και μαρτυρία του λαού σε κάποιο έργο τιμημένο. Δόξα είναι μια καθαρά επίγνωση της αξιότητας των άλλων, ενωμένη με έπαινον. Ευλάβεια είναι μία πράξη με την οποία τιμάς πρεπόντος του πλησίον την αγαθότητα. Καινοδοξία λοιπόν είναι μία άτακτος όρεξη να επιδείχνεις και να φανερώνεις την αξία σου και ευγένεια ή κάποια αγαθοεργία για να λάβεις δόξαν ή φήμη ή άλλο τι τον άνωθεν. Αν το κάνεις εις δόξαν Θεού και νουθεσία του πλησίον, δεν αμαρτάνεις, ότι ο Κύριος θέλει να φανερώνει τα καλά έργα για να δοξάζεται η χάρη του. Εις την καινοδοξία αμαρτάνει πολύ όποιος ξετρέχει κανένα από τα προρυθέντα 5 αγαθά με γνώμη κακή, δηλαδή να βάζει το ύστερον του τέλος εις αυτά. Όποιος καυχάται πως έκαμε αμαρτία, δηλαδή πως φώνευσε ή πόρνευσε ή έτερο νόμιον. Όποιος δια την τιμή των ανθρώπων παραβαίνει τον νόμο σαν οι κριτές οι οποίοι για να μην χάσουν τη φιλία του βασιλείου ή άλλου άρχοντος ή το οφήκιον αυτών κάνουν αδιακρισία. Ή της δια όποιος δηλαδή δια ανθρώπινη δόξα τολμά να κάνει μια υπηρεσία που δεν γνωρίζει και ζημιώνει το πλησίον, σαν να είπαμε να διδάσκει, να ιατρεύει, να ρητρορεύει εις την κρίση, να μαθαίνει παιδιά και άλλα όμοια. Οι θυγατές της καινοδοξίας είναι 7. Η μεν πρώτη καύχησης, όταν υψώνεις του λόγου σου με λόγια περισσότερο από όσο είναι, εις την ευγένεια ή εις την γνώση, η πλούτων και τα αυτά όμοια. Η δεύτερον, έβρεσης κενών πραγμάτων άδειων, σαν να είπαμε να έβρεις νέα μέθοδο, να κάνεις φαγεία, φορέματα και διάφορα και να κάνεις τους άλλους να σε θαυμάζουν. Η τρίτη είναι υποκρισία, όταν υποκρίνεσαι και προσποιείσαι από τους άλλους εναρετότερους, το οποίο εάν το κάνεις και δια νουσιοθεσίαν άλλων, πάλι αμαρτάνεις. Η τέταρτη είναι η δυσπίθεια, δηλαδή το πείσμα. Η πέμπτη είναι η ασυμφωνία. Η έκτη η φιλονικία και η έβδομη η παρακοή. Αυτά τα 7 είναι αμαρτήματα άπρεπα, αμοιοχή θανάσιμα. Έξω να το κάνει κάποιος για καταφρόνηση του θείου νόμου ή πολύ σκάνδαλο του πλησίου. Γίνω σχεδέ ακριβώς ότι ο παμπούνιος δαίμον έχει συνήθεια να κάνει 3 λάκους εις πάσα να αγαθήν εργασία για να στερήσει σε ένα τούτον εάν τον βολεύει. Πρώτον,
βάζει δυσκολία και σου αποδείχνει την πράξη αδύνατο να σε κάνει να δηλιάσεις και να μην αρχίσεις το αγαθόν. Δεύτερον, μηχανεύεται και αγωνίζεται να σε καταπείσει να μην το κάνεις για τον Θεό αλλά δια άλλων σκοπών και με άλλη γνώμη και αν ειδεί πως δεν σε ενενίκησε εις ένα εκ των δύο τούτων πάσχει να σε ρίψει στον τρίτον λάγο, δηλαδή επενεί και σε δοξάζει για να καινοδοξήσεις, να σκορπίσει καινοδοξία των καρπών της αγαθοεργίας. Αρκούν αυτά για την καινοδοξία επειδή ένα λογίζεται με τη μητέρα. Την περηφάνεια δηλαδή. Και τα σερμηνεία σου που εγγράψαμε εις αυτήν μπορείς να έχεις και εις αυτήν. Έξω δε από εκείνα σε έχει και αυτήν ξεχωριστά για την καινοδοξία. Αληθέστατον είναι ότι ήταν εις τον κόσμο άνθρωποι περίφημοι και εξακουστότεροι σου, όμως απέθαναν και ίσως έχουν να τιμωρούνται αιώνια στην κόλαση. Και εμείς τους επαινούμε και εφημίζουμε και εκδηγούμε τη δόξα αυτών. Τι όφελος τους δίδει λοιπόν η μεγάλη φήμη και το εξακουστό όνομα εδώ εις την γη, και ποια βοήθεια έχει η ψυχή τους από τον ανθρώπινον έπαινον, ουδεμίαν. Λοιπόν, ωφελημότερο σου είναι να στρέψεις οφθαλμού σου, άνθρωπε, από την επίγεια και προς χειροδόξα, εις την ουράνιον και αίδιον και από τους ανθρώπους προς τον Θεό, και εις αυτό να εξοδειάζεις πάσα σου πράξη, ότι δεν σε έπλασε δια την καινήν και ματέαν δόξα, αλλά δια την αληθήν και ουράνιον. Ταύτη δε τη ζωή σου έδωκε δια να απολαύσεις το τέλος σου διαμέσου της. Τα μέσα είναι οι αρετές και οι καλλιέργειες. Άφεσε λοιπόν τη ματαιότητα της δόξης του πλάνου κόσμου, εάν θέλεις να αξιωθείς της επουρανίου την οποία ο Θεός σου ετοίμασε. Και κάμνε το τρίτο. Ταύτα με όσα έχεις δύναμη, για να φύγεις παντελώς στην καινοδοξία. Πρώτον, έχει κρυπτά στα σαγαθοερίες και αρετά σου, μην τα γνωρίσει κανείς. Δεύτερον, όταν σε παίρνουν οι άνθρωποι, συλλογίζουν τις αμαρτίες σου και έχει πόνο και λύπη καρδίας εις τον έπαινο που σου δίδουν, για την ολίγη αρετή που βλέπουν. Α, μη τα αμαρτίες σου δεν γνωρίζουν. Τρίτον και τελευταίον, πρόσφερε και δίδε στο ευεργέτη Θεό κάθε σου έπαινο, ότι αυτός είναι αιτία παντός αγαθού και αυτό πρέπει πάσα δόξα και ευχαριστία. Διότι όσο καλόν και αν επράξεις, δεν πρέπει να καυχηθείς ούτε να καινοδοξείς, διότι αν ευτιστίας βοήθειας και χάριτος, τίποτα δεν εκατόρθωνες από λόγου σου. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον των αρετών, μα την κοπιό μου. Κάλλιον είναι να είσαι αμαρτωλός με ταπείνωση, πάρεξ δίκαιος υπερήφανος, ότι αν και κατορθώσει πάσα στα αρετάς και να έχεις ψηλοφροσύνη, κολλάζεσαι. Καθώς από τα δύο αυτά παραδείγματα μπορείς να πιστωθείς την αλήθεια, τα οποία αρμόζουν στο άνωθεν της υπερηφανίας κεφάλαιο να μην, για να μην γίνει εκείνο πολλά μεγάλων και τούτο μικρότατον. Το εγγράψαμε εδώ. Εις το ανθισμένο λιβάδιο φαίνεται ότι εις ένα μοναστήριο ήταν ένας μοναχός πολυλογάς, τον οποίον ευαρέθη μία μέρα ο προεστός και του είπε να σιωπήσει και να μην συντύχει πλέον ποσός. Ο δε σιώπησε ενσχυθείς και από εκείνης της ώρας δεν ελάτησε λόγων κανέναν και τόσον επρόκοψε στην αρετή τάφη της σιώπης, όπου ηξιώθη να γνωρίζει τα απόκρυφα των αδελφών και απεκάλυψε αυτό ο Θεός μυστήρια πάμπολα. Εις τα όρια αυτού, του μοναστηρίου ήταν ένας ερημίτης, ονομαστός και περίφημος, όσοι συσθένησαν εις θάνατο, εμείνησε εις τον μοναστήριο να υπάγει κάποιος πνευματικός να τον κοινωνήσει τα Άγια Μυστήρια. Εκκίνησε λοιπόν ο ευθύς ο ηγούμενος με τον αδελφόν εκείνον τον άλλον και πηγαίνοντας απήντησε ένας ληστής όσοι ήρχεται και αυτούς τον ασκητή διαευλάβει να λάβει παρά αυτού ευλογία. Καθώς λοιπόν εκείνον ο ασκητής ήταν εκεί πλησίον και ο ληστής με τα φόβου και τρόμου και πολλού κρίνοντας ανάξιον του λόγου του να στέκει έμπρος τον τούτου Αγίου. Τότε λέγει με τα δακρύα προς τον Αβά, Άγια του Θεού, χαρά εις εσένα. Άμποτε να ήταν η ψυχή εμού του αμαρτωλού στα μέτρα της αρετής σου. Τότε ο άγνωστος ασκητής δεν αταμιντώθη να είπε, αδελφέ, αμαρτωλός είμαι κι εγώ, ως του λόγου σου, ή άλλα τι αυτά, ή αν κάνεις σιωπήσει με πόν καρδία σε εκείνον τον έπαινο, αμή είπε ταύτα προς τον ληστήν. Πας ένα στο αγαθόν ωραίγεται. Ταύτα ακούσα σου άλλα, άλλος έκλαψε πικρός. Έπειτα στρέφοντας προς το μοναστήριο εκολούθη και ο ληστής με πολύ χύση δακρύων όπου ήταν θαύμα εξαίσιο και θυμών εξ όλης καρδίας εσύ την εξομολογηθεί έχω γνώμη βεβαίαν και στερεάν να μην αμαρτήσει πλέον εάν έπαιρνα και τη ζωή του αλλά να περάσει ασκητικά των βίων αυτού. Και ούτως ακολουθών με τη μετάνοια εκείνη και συντριβή καρδίας εξέψυξαν. Τούτο βλέπον ο μοναχός εγέλασε και χάρη λίαν. Αφού δε έφτασαν στο μοναστήρι, τον ρώτησε ο ηγούμενος την αιτία, γιατί έκλαψε όταν εκείνον τον ερημίτη και γέλασε όταν ο ληστής εξεψύχησε, ο δε είπεν εις αυτόν. Όταν εκείνον εις ο ασκητής, όπου είπεν ο ληστής, να ήτον ως περ εκείνον υπερηφανεύτη, θαρώντας την νηστεία,
αυτού και άσκησιν και ακολάστη ο άθλιος ότι ο Κύριος μισεί τους υπερηφάνους και τους βγαλείτεται. Και πάλι ο ληστής ήρχε το κατόμι με πολύ συντριβή καρδίας και ξομολογήθη και είχε γνώμη να υπάγει εις την άσκηση να κάνει μεγάλη μετάνοια και αγώνα έως θανάτου και τελευτήσε σε αυτήν τη θεάρα στον γνώμη εσώθη. Έτι δε εις το πατερικό να αναγνώσετε το φοβερόν τούτο μεταθρύνων πολλών και δακρύων άξιον διηγήμα το οποίο γράφω εδώ εις το τέλος τούτου του λόγου για τη σφραγίδα των πολλών και για να βλέπουν οι ενάρετοι να έχουν φόβο και προσοχή να μην χάσουν αθλίως τους κόπους των. Εάν λοιπόν είσαι ασκητής στην έρημο και μαθών ότι απέθανε ο αδελφός αυτού ως της είχε ένα παιδί 3 χρονών, απερθόν ο γέρον επήρε το βρέφος στο κελί του και το ανέθριψε με πολλή επιμέλεια νουθετήσα σε αυτό εις την τάξη της μοναχικής πολιτείας και εφύλατε πολύ σκληραγωγία και άσκηση τόσων όπου εθαύμαζε ο γέρον πολλά βλέποντάς τον να έχει το σάφτη ζέστη τα πνευματικά. Ενίστευε άγρυπνα, μετάνιζε, έκανε μετάνιση και άλλα όμοια έπρατε. Όθεν ο γέρον δόξα στο Θεό θαρώντας ότι ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Όταν λοιπόν έφτασε ο νέος στους 17 χρόνους απέθανε. Ο δε γέρον εδέτο του Θεού καθεκάστην να του φανερώσει ποιο μέρος του παραδείσου ανέπαυση των ανιψιών αυτού. Ούτω πολλά ξευχόμενος είδε έκσταση και βλέπει τον πέδα εις τόπον βρωμεσμένων και δυσοδέστατων και κράβγας μεγαλοφόνος από την λύπη προς τον Κύριον λέγον ταύτα με τα δακρύων. Ω Θεέ πολυλέλε και τι αδικία ανέκαμε να βάλεις τούτο τον άνθρωπον ενάρτον στην κόλαση όπου ήταν παρθένος και κρατής. Ψωμί δεν έφαγε ποτέ του, μόνο με χορτάρια εκεί δωρετρέφεται και άλλες πολλές αγαθαρίες σε τέλη διηνεκός, συνεχώς. Λοιπόν, γιατί να τον κολλάσει τον άθλιον, ταύτα λοιπόν ήκουσε φωνή λέγουσαν αυτό. Μη βλαστημείς ο γέρον ότι ο Θεός δεν κάνει ποτέ αδικία. Όταν ενουθέτεις τον πέδα εις τα στάξη της ασκήσεως, γιατί άγνωστε δεν του ερμήνευσες την ταπείνωση, γίνος και λοιπόν ότι ενόμιζε εις το νου του πως ήταν Άγιος και γι' αυτό δικαίως απόλυτο. Ο γάρ Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται. Λάβετε παράδειγμα ο ακροατέ να μην υπερηφανιστεί κάποιος κανόλας της εντολάς φυλάξει αλλά μάλλον άσε ευτελίζει του λόγου του εντάφτα ή να εκεί δοξαστεί αιωνίως.